Είναι απόλυτα δικαιολογημένη η οργή που νιώθει όλο και μεγαλύτερο κομμάτι των εργαζομένων το τελευταίο διάστημα για όσα βιώνουμε σε όλους τους τομείς της ζωής μας, στα εργασιακά, στον τομέα της υγείας και της παιδείας, με κλειστά σχολεία και νοσοκομεία μίας νόσου, με την αστυνομοκρατία και την καταστολή να συνοδεύει κάθε έκφραση αντίστασης ή διεκδίκησης. Και είναι καθήκον δικό μας, του ταξικού κινήματος και των συνδικάτων, σε αυτή την οργή να δώσουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και να τη στρέψουμε, να την καθοδηγήσουμε ενάντια στον υπαίτιο, στην πολιτική των κυβερνήσεων και των μεγαλοεργοδοτών, που συνεχίζουν να φέρνουν ακόμα μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στρατηγικού χαρακτήρα για το κεφάλαιο, συνεχίζουν να ξεριζώνουν εργατικά λαϊκά δικαιώματα, εκμεταλλευόμενοι βέβαια την πανδημία και την οικονομική κρίση. Ένα τέτοιο εγχείρημα σκληρά αντεργατικών μεταρρυθμίσεων είναι και το νομοσχέδιο που θα καταθέσει ο Υπουργός Εργασίας για να επιβάλλει το δεκάωρο και τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, την απαγόρευση της απεργίας, την παρεμπόδιση της δράσης των συνδικάτων. Σε αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο, ο Χατζηδάκης, από όσα έχουν βγει στη δημοσιότητα, θα φέρει ρυθμίσεις και για την τηλεργασία, η οποία τους τελευταίους 13 μήνες επιβλήθηκε σε μεγάλο μέρος των εργαζομένων, αλλά και στον κλάδο των τραπεζών και των εταιριών του χρηματοπιστωτικού. Φέρνοντας λοιπόν πείρα από τον κλάδο, αλλά και γενικότερα από όσα έχουμε ζήσει και σε άλλους κλάδους, τηλεργαζόμενοι αυτούς τους μήνες της πανδημίας, μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι η εργοδοσία και η κυβέρνηση κάνουν ό,τι μπορούν για να μονιμοποιήσουν την τηλεργασία. Επιβεβαιώθηκε ότι δεν ήταν ένα έκτακτο μέτρο που επιβλήθηκε λόγω πανδημίας, αντίθετα ήρθε για να μείνει. Ήδη μάλιστα εταιρείες του κλάδου έχουν πάρει τα μέτρα τους και για τη μετά-COVID εποχή. Κάποιες, όπως η Φερστάτα, έχουν αδειάσει, έχουν ξενικιάσει κτίρια τους, με τη λογική ότι οι εργαζόμενοι της θα εξακολουθούν επαόριστο να εργάζονται από το σπίτι. Και έτσι οι εταιρείες γλιτώνουν μεγάλο μέρος από το λειτουργικό κόστος, από τα πάγια έξοδα που έχει η συντήρηση ενός κτιρίου, από τον εξοπλισμό, τη μίσθωση κλπ. Η πανδημία λοιπόν επιτάχυνε την απέτηση των μεγαλοεργοδοτών να μονιμοποιήσουν την τηλεργασία και ο νόμος του Χατζηδάκη τώρα έρχεται για να ρυθμίσει τους όρους που επεκτείνεται και που θα λειτουργεί αυτή η ευέλικτη μορφή εργασίας. Μπορούμε επίσης, ακριβώς επειδή έχουμε πλέον την πείρα ενός χρόνου, να βγάλουμε ασφαλές συμπέρασμα για το τι ήρθε να επιβάλλει η τηλεργασία και νομίζω ότι πλέον επιβεβαιώνονται όσα κατέγραφαν τα σωματεία μας σχετικά με τις συνέπειες της τηλεργασίας. Και με αυτή την έννοια, εξαιτίας δηλαδή των αρνητικών συνεπειών της τηλεργασίας, εξακολουθεί να είναι σωστό και επιβεβλημένο το αίτημά μας να μην κατατεθεί αυτό το νομοσχέδιο. Αντίθετα, είναι ανάγκη να δυναμώσει η πάλη των εργαζόμενων ενάντια στην τηλεργασία και στις συνέπειές της, να βελτιωθούν οι όροι δουλειάς και να μην μονιμοποιηθεί η τηλεργασία για κανέναν εργαζόμενο σε κανέναν κλάδο. Γιατί πολύ φοβάμαι, συνάδελφοι, ότι έτσι όπως το πάνε το πράγμα, θα ζήσουμε καταστάσεις όπου θα υπάρχουν εργαζόμενοι που δεν θα έχουν ποτέ πατήσει το πόδι τους σε χώρο δουλειάς, δεν θα έχουν ποτέ συναντήσει συνάδελφο, πόσο μάλλον δράση σωματείου, και θα μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο η μάζα νέων ανθρώπων που δεν θα γνωρίζουν τι πάει να πει συλλογική σύμβαση, τι πάει να πει σταθερή εργασία, δικαιώματα, οχτάωρο ή ακόμη και μισθός. Είναι πολύ κρίσιμο και αναγκαίο σήμερα περισσότερο από ποτέ να ανοίξουμε τη συζήτηση με τους νέους ανθρώπους, αυτοί κατά κύριο λόγο επιλέγονται να μπαίνουν σε τηλεργασία, είναι άλλωστε και πιο εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες, ολοκληρωμένα να κατανοούν τι σημαίνει σύγχρονες ανάγκες, τι σημαίνει δουλειά με δικαιώματα, 7ωρο και 6ωρο, πενθήμερο σταθερό, τι σημαίνει να εργάζεται ο σύγχρονος άνθρωπος μέσα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και να έχει διευρυμένα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Να φέρω ένα παράδειγμα. Στον κλάδο, στην εισπρακτική της Μέλλον, το επιχειρησιακό σωματείο στο οποίο πλειοψηφούν οι ταξικές δυνάμεις έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια με πολύ κοπιαστική δουλειά να υπογράφει επιχειρησιακές συμβάσεις, να συσπηρώνει τους εργαζόμενους μέσα από γενικές συνελεύσεις, απεργίες και κινητοποιήσεις. Αυτή την περίοδο που λήγησε 2 μήνες η επιχειρησιακή σύμβασή τους, αλλά η πλειοψηφία των εργαζόμενων δεν βρίσκεται στην εταιρεία, είναι τηλεργαζόμενη, έχει αντικειμενικά υπερδιπλασιαστεί η προσπάθεια του σωματείου να συζητήσει με τους συναδέλφους να οργανώσει την πάλη τους για νέες διεκδικήσεις. Η προσπάθεια του σωματείου γίνεται στην κατεύθυνση οι εργαζόμενοι της Μέλλον να κάνουν γενικές συνελεύσεις, να συζητούν, να παίρνουν άμεσα αποφάσεις, να κινητοποιούνται και να πιέζουν την εργοδοσία. Αντιμετωπίζει με επιμονή τη μεγαλύτερη δυσκολία να φεύγει ο εργαζόμενος από το σπίτι του μόνο και μόνο για να έρθει σε κάποιο χώρο να κάνει γενική συνέλευση, πόσο μάλλον αν είναι τηλεργαζόμενη μητέρα. Ακόμα δυσκολότερη φυσικά
Είναι η κατάσταση όταν πρόκειται για νέους εργαζόμενους, άπειρους από συνδικαλιστική δράση και κινηματικές διαδικασίες, που δεν γνωρίζουν τι μπορεί να κατακτήσει ο εργαζόμενος συλλογικά μέσα από τη δράση του σωματείου του. Τέτοιους συναδέλφους έχουμε παντού στις τράπεζες και στις εταιρείες του κλάδου. Ήταν πολύ δύσκολη και κοπιαστική η δουλειά του σωματείου της Φερστάτα, που οργάνωσε όλο αυτόν τον καιρό 5 στάσεις εργασίας και 2 απεργίες, με το 95% των εργαζόμενων σε τηλεργασία. Αναγκάστηκε το σωματείο, προκειμένου να οργανώσει την επιτυχία της απεργίας, να διοργανώσει συσκέψεις ανά γειτονιά, ήρθε σε επαφή από κοντά με το Μητρό, με λίγους κάθε φορά. Και στις συζητήσεις που κάναμε με τους τηλεργαζόμενους, έβγαινε έντονα η δυσαρέσκεια των συναδέλφων για τις συνέπειες της τηλεργασίας. Από το ότι πληρώνουμε από την τσέπη μας για τα πάντα, εξοπλισμό, ρεύμα, θέρμανση κλπ., μέχρι το ότι αυξήθηκαν η εντατικοποίηση, οι απλήρωτες υπερορίες και τα stand-by. Χώρια που ολοένα και πληθαίνουν, οι περιπτώσεις των εργαζόμενων που λόγω τηλεργασίας καταβάλλονται από στρες και άλλες αρνητικές ψυχολογικές συνέπειες. Η χτεσινή εξέλιξη στη συγκεκριμένη εταιρεία, που απέλυσε 12 συναδέλφους, κάποιοι μάλιστα με σοβαρά προβλήματα υγείας, χωρίς καν να βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, δείχνει το εργασιακό μέλλον που ονειρεύονται μεγαλοεργοδότες και κυβέρνηση. Εργαζόμενοι που δουλεύουν στην εταιρεία για πάνω από μία δεκαετία και που το τελευταίο χρόνο βρίσκονται σε τηλεργασία, δέχτηκαν τηλεφώνημα για την απόλυσή τους. Η εργοδοσία δεν χρειάστηκε καν να μεταφερθεί στα κτίρια της εταιρείας, από την ασφάλεια του σπιτιού τους, με τηλεσυναντήσεις και χωρίς να χρειαστεί να αντιμετωπίσει τους οργισμένους εργαζόμενους διαζώσεις, απολύει χωρίς καμία ντροπή και τσίπα. Καθήκον μας, συνάδελφοι, είναι μπροστά στην Πρωτομαγιά, ολόπλευρα, να προετοιμάσουμε το μαζικό μας άνοιγμα, να δώσουμε μαχητική απεργιακή απάντηση στην κυβέρνηση για να μην καταθέσει το αντεργατικό νομοσχέδιο που επιβάλλει παράλληλα και τους νέους όρους της τηλεργασίας. Είναι ανάγκη να αξιοποιήσουμε κάθε μορφή για να βρεθούμε γρήγορα και άμεσα με τους εργαζόμενους από κοντά, να συζητήσουμε μαζί τους, να σχεδιάσουμε από κοινού τις παρεμβάσεις και τις πρωτοβουλίες που θα πάρουμε. Να νιώσουν οι εργαζόμενοι ότι αυτή η πρωτομαγιά και η απεργιακή κινητοποίηση ενάντια στο νομοσχέδιο δεν είναι μία από τα ίδια σαν τις άλλες χρονιές. Η επιτυχία τους θα δώσει ελπίδα και προοπτική συνολικά στην εργατική τάξη. Και αυτό είναι προϋπόθεση και για τη συνέχεια.